Μάλιστα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς, γιατί δεν μου αρέσει να κάνω τον κακό, ας πούμε, για τα κακά μαντάτα που λέμε, να φέρνω κακά μαντάτα, δυστυχώς έχετε δίκιο, η κατάσταση σήμερα που ζούμε την είχαμε πει από τον Μάρτιο. Το βλέπαμε δηλαδή. Και το βλέπαμε γιατί, όπως πολύ σωστά το είπατε, δεν υπάρχει καμία από την αρχή, εδώ να κάνω μια μικρή παρενθεσούλα, έρχεται η πανδημία, έτσι, που είναι όντως κάτι καινούριο, ένας καινούριος κίνδυνος για όλες τις κοινωνίες, σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα μας βρίσκει γονατισμένους. Γονατισμένους και οικονομικο-κοινωνικά, από 10 χρόνια συνεχούς λιτότητας, και βρίσκει ένα σύστημα υγείας επίσης γονατισμένο. Έτσι, αποδεκατισμένο. Σας τα θυμίζω, τα ξέρουμε όλοι που συζητάμε, τα ξέρουμε πολύ καλά αυτά, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Άρα λοιπόν μπαίνουμε στην φάση με ένα διαλυλημένο σύστημα υγείας και με μια κυβέρνηση η οποία από ό,τι φαίνεται πια τόσους μήνες, όχι μόνο δεν έχει καμία διάθεση να κάνει κανένα βήμα στη στήριξη του συστήματος υγείας, αλλά αντιθέτως το αποδιαρθρώνει συνέχεια, γιατί περί αποδιάθρωσης πρόκειται. Άρα πάμε στην επιδημιολογική επιτήρηση. Δηλαδή υπάρχουν δύο πυλώνες στο δημόσιο σύστημα, που το έχουμε ξαναπεί δηλαδή και το ξέρουν και όλοι οι συνάδελφοι και οι συναδέλφες. Ο ένας είναι της επιτήρησης, δηλαδή θέλουμε υπηρεσίες δημόσιας υγείας, όπως είναι ο ΕΟΔΗ δηλαδή, οι οποίες να δουλεύουν συνέχεια και να καταγράφουν το τι γίνεται στον πληθυσμό. Αυτό δεν έγινε βέβαια και δεν υπάρχει. Υπάρχει μια πολύ πλημελής προσπάθεια. Ο ΕΟΔΗ προσπαθεί, δηλαδή οι συνάδελφοί μας, οι επιστήμονες, για να τα ξεχωρίζουμε, προσπαθούν. Από εκεί και πέρα γίνεται ένας αχταρμάς, διότι δεν υπάρχουν. Εδώ ένα παράδειγμα το οποίο το έχουμε δει και από τα παλιά χρόνια έχει γίνει κουβέντα, είναι ότι σας πληροφορώ ότι υπάρχει ο ΕΟΔΗ, ο οποίος βγαίνει και κάνει ό,τι κάνει, και συγχρόνως υπάρχουν οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας της περιφέρειας, οι οποίες κάνουν και αυτές άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν υπάρχει καν συντονισμός. Άρα, πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχουν υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Εδώ είναι συνέχεια και με την κουβέντα με την κυρία Λινού, ότι όντως δεν υπάρχουν, όχι δεν υπάρχουν επιδημιολόγοι, δεν υπάρχει κουλτούρα δημόσιας υγείας στη χώρα μας. Και αυτό όντως μας διακρίνει κυρίως από τον αγγλοσαξονικό, αλλά όχι μόνο, δηλαδή που έχουν πολύ μεγαλύτερη κουλτούρα και εμπειρία και παράδοση στη δημόσια υγεία. Εμείς δεν έχουμε και βέβαια δεν. Τώρα η ιστορία της πανδημίας μας δίνει μια τεράστια ευκαιρία και θα το πούμε και μετά, φαντάζομαι αυτό. Μας δίνει μια τεράστια ευκαιρία ακριβώς να το καταλάβουμε όλη η κοινωνία. Δηλαδή, χωρίς υπηρεσίες δημόσιας υγείας δεν μπας. Εδώ, και αυτό ισχύει βέβαια και για τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, δηλαδή το πώς επιτηρώ τον νόσημα και τις υπηρεσίες περίθαλψης υγείας, το ΕΣΥ δηλαδή. Και εδώ επίσης μια παρενθεσούλα να κάνω, γιατί πολλές φορές γίνεται αυτή η κουβέντα. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι κυβερνώντες είδαν την πανδημία ως κάτι το περαστικό. Φεύγει τώρα, εντάξει, θα περάσει, ρε παιδί μου. Άρα δεν κάνουμε τίποτα. Συνεχίζουμε την ιδιωτικοποίηση ουσιαστικά και την αποδιάρθρωση των δημόσιων υπηρεσιών. Και δεν προβλέψαν βέβαια ούτε καν κάτι τώρα για να αποφευθεί η καταστροφή που πραγματικά γίνεται και στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά θα γίνει και σε όλη την Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου. Δεν γλιτώνουμε με αυτή την έννοια, εφόσον δεν παίρνουμε κανένα μέτρο. Εδώ, το ερώτημα που το έχω ακούσει από, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, κάποιος από τους κυβερνώντες τέλος πάντων, είναι ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα υγείας για εν ώψη μιας πανδημίας, το οποίο μετά τι θα το κάνουμε. Δεν θα έχουμε ένα γεμάτο σύστημα υγείας με πολύ προσωπικό και δομές κλπ. Χωρίς πανδημία πού θα είναι, τι θα κάνει αυτό. Και εδώ η απάντηση είναι, με συγχωρείτε, έχουμε κάνει ένα τεράστιο σύστημα εξοπλιστικό και ενόπλων δυνάμεων με την πιθανότητα κάποτε ίσως να χρειαστεί κάποια στρατιωτική επιδρομή, τέλος πάντων να απαντήσουμε κτλ. Αλλά υπάρχει. Και υπάρχει και πληρώνεται και πάνε πάρα πολλά και τώρα θα πάνε και κάποια 50 δις από ό,τι μάθαμε για καινούργια αεροπλανάκια να παίζουμε. Έτσι. Και για το ΕΣΥ γιατί να μην υπάρχει. Για το δημόσιο σύστημα δηλαδή, γιατί να μην πρέπει να υπάρχει ένα δημόσιο σύστημα το οποίο δημόσιο σύστημα να στηρίζει ακριβώς τον πληθυσμό και την υγεία του και να είναι έτοιμο να πάρει τα μέτρα του όταν χρειαστεί. Άρα πάμε τώρα στην επιδημιολογική επιτήρηση, όπως σωστά υπόθηκε και από όλους. Εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι να έχουμε δεδομένα, άρα είναι θέμα της επάρκειας των δεδομένων, έτσι, άρα της δομής, της οργάνωσης, που δεν υπάρχει. Εδώ, κύριε καθηγητά, κύριε Μπένο, ναι. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα από τη μεριά σας των επιστημόνων με τα διπλά στοιχεία που φέρεται ότι τηρούσαν στον ΕΟΔΗ ταυτόχρονα με ιδιωτικές βάσεις δεδομένων. Υπάρχει πρόβλημα στο ότι δεν έχουμε μια πλήρη εικόνα για το πόσοι εισάγονται στις ΜΕΘ, πόσοι παίρνουν εξιτήριο από τις ΜΕΘ οι αθέντες, πόσοι εισάγονται
ακόμη και επίσης πολύ σημαντικό, στις πτέρυγες COVID και πόσοι παίρνουν εξιτήρια από τις πτέρυγες COVID ως αποθεραπευθέντες, πόσοι κάνουν εισαγωγές στα νοσοκομεία σε σχέση με τα εντοπιστέντα κρούσματα, πόσοι καταλήγουν αλλά και πόσοι αποθεραπεύονται. Υπάρχουν αυτές οι βάσεις δεδομένων, αυτά τα στοιχεία για όλες τις ερευνητικές κοινότητες. Γι' αυτό, όπως πολύ σωστά το λέτε, εδώ είναι η ανεπάρκεια. Δηλαδή το ότι δεν υπάρχουν δεδομένα. Είναι ανεπάρκεια, είναι έλλειψη βούλησης, απόφαση να μην υπάρχει αυτή η βάση δεδομένων, να μην υπάρχει δημόσια στοιχεία προσβάσιμα. Πολύ ωραία. Εδώ τώρα μπαίνει ακριβώς όπως το λέτε, οι νοσηλευόμενοι, ένα απλό που στην αρχή το λέγανε, μετά σταματήσανε. Δηλαδή βασικά δεδομένα τα οποία πρέπει να τα ξέρουμε. Εδώ να ολοκληρώσω και το θέμα της ανάγκης, ας πούμε, της διαφάνειας. Εδώ, από τη μια μεριά είναι να τα έχω τα στοιχεία, από την άλλη μεριά είναι να τα κοινωνώ. Η διαφάνεια είναι σημαντική, όχι γιατί είναι γενικώς μια καλή αρχή η διαφάνεια. Η διαφάνεια είναι σημαντική για τη σωστότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της επιδημίας. Δηλαδή, εάν είμαι διαφανής και τα λέω στον κόσμο, και ξέρει ο κόσμος ότι εδώ, παιδιά, πάμε εδώ, πάμε στο δεύτερο κύμα κτλ., τότε μπορεί να καταλάβει καλύτερα τι σημαίνει, γιατί πρέπει να γίνει lockdown ή όχι, γιατί πρέπει να βάλω μάσκα ή όχι. Και είναι μια η απουσία αυτής της διαφάνειας και η απουσία αυτών των δεδομένων επιδημιολογικής επιτήρησης, κατά τη γνώμη μου, είναι και μια βασική αιστεία αναπαραγωγής των συνωμοσιολογικών, θρησκολιπτών. Δυσπιστία και συνωμοσιολογία. Δυσπιστία και συνωμοσιολογία. Δηλαδή, το οποίο φταίει η πολιτεία, το ότι δεν ήταν καθαρή από την αρχή. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε αυτό το θέμα, δηλαδή το ότι δεν έχω διαφάνεια και επάρκεια δεδομένων, δυστυχώς υπάρχει. Πρέπει να το σκεφτούμε ότι εάν έχω επάρκεια δεδομένων και τα δίνω, αυτό τι σημαίνει? Ότι λογοδοτώ. Λογοδοτώ. Ελέγχομαι και λογοδοτώ. Αν δηλαδή είχαμε όλα τα στοιχεία, θα μπορούσαμε να πούμε αν έγινε κάπου λάθος, που δεν έγινε λάθος κτλ. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Απλώς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα κρούσματα, πόσους θανάτους μετράμε, πόσες μέθη μετράμε, για να καταλάβουμε τι γίνεται. Έτσι, δεν έχουμε δεδομένα. Τώρα, εδώ επίσης να πω ότι το σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης είναι σημαντικότατο. Εμείς με την κυρία Γαβανά, μάλιστα, ήμασταν συντονίζαμε ένα σύστημα πριν από μια πενταετία, πια το 2008 το κόψαμε, δεν θυμάμαι, το κλείσαν τέλος πάντων, που κάναμε επιδημιολογική επιτήρηση των λοιμωδών νοσημάτων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και εδώ είναι η κουβέντα που γίνεται και με το αντιπροσωπευτικό ή όχι δείγμα. Δεν είναι απαραίτητο να είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα. Εάν έχεις οδηγούς ή sentinel, όπως λέγεται, δηλαδή ανθρώπους σε κάθε περιοχή, οι οποίοι σου λένε το τι κίνηση έχουν σε σχέση με τους αρρώστους που οι ίδιοι βλέπουν στο κέντρο υγείας Α, Β, Γ, Δ, μπορείς και να καταλάβεις ότι έρχεται μια επιδημία και να προσπαθήσεις να την ελέγξεις τοπικά. Έτσι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό έχει καταργηθεί. Εδώ είναι πάλι αυτό που λέω, ότι είναι κοινός τόπος το ότι δεν υπάρχει αντίληψη για τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Και πάω στα διπλά βιβλία που δεν τα ξέρω, δεν μπορώ να τα κρίνω δηλαδή, αλλά ούτε και είναι και η ουσία, κατά τη γνώμη μου. Η ουσία είναι ότι, απόδειξη δηλαδή και αυτή η ιστορία με τα διπλά βιβλία, είναι ότι δεν υπάρχει κανένα συντονισμό. Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Και βέβαια μπαίνει εδώ και η ιδιωτικοποίηση. Έτσι. Εδώ έχουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα, όχι από εδώ, αλλά τη Βρετανία. Και από εδώ δηλαδή, απλώς η Βρετανία το επιβεβαιώνει ακόμα πιο καλά, ότι η Βρετανική, που δυστυχώς ήταν, όπως σας έχω ξαναπεί, η μέκα της δημόσιας υγείας, η Βρετανική κυβέρνηση έχει δώσει ιδιωτικά να γίνονται τα τεστ. Με αποτέλεσμα, η κάθε ιδιωτική επιχείρηση, διάφορες μεγάλες εργολαβικές επιχειρήσεις, έτσι, εργολαβικές κυριολεκτικά που χτίζουν κτλ., πήραν και αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι μια νέα τάση που επίσης έχουμε δει και στη χώρα μας. Ότι χώνονται δηλαδή διάφορες στα θέματα υγείας που δεν είχαν καμία σχέση μέχρι τώρα. Λοιπόν, είχαμε απορροπολία που πουλούσαν μάσκες μαζικά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ναι, ναι. Οι συνέδρια που φτιάχναν απολυμάνσεις φυλακές κτλ. Απολυμάνσεις φυλακές, ναι. Αυτό στην Βρετανία, έτσι, έχει οδηγήσει σε ένα μπέρδεμα των δεδομένων. Γιατί κάθε ιδιωτική εταιρεία έχει το δικό της, στην δικιά της πλατφόρμα, το δικό της τρόπο. Το δικό της software, ναι. Άρα εδώ μπαίνει, είναι δίδαγμα δηλαδή, ότι δημόσια υγεία και ενιαία οργάνωση, ενιαίες δομές, όπου πρέπει να έχουμε δομές δημόσιας υγείας σε όλη τη χώρα. Σε κάθε νομό, να υπάρχει εωδή σε κάθε νομό. Κύριε Μπένο, σε ό,τι αφορά τους τόπους, τους χώρους και τις ομάδες πληθυσμού που έχουν μεγαλύτερη διασπορά, συμφωνείτε ότι, ας πούμε, η νεολαία ήταν οι μεγάλοι υπερδιασπορείς, οι οποίοι επειδή κάνουν πάρτι ή επειδή συναθρίζονται στις πλατείες, συνέβαλαν, γιατί ακούστηκε και αυτό. Ναι, βέβαια. Δεν ακούγεται τίποτα για μέσα μαζικής μεταφοράς ή χώρους εργασίας.
Και ακούστηκε και χρησιμοποιήθηκε κιόλας. Εδώ είναι δύο πράγματα. Είναι πρώτον ότι η κυβερνητική πολιτική στην όλη η ιστορία της πανδημίας την αντιμετωπίζει απλώς με επικοινωνιακούς όρους. Άρα κάνει επικοινωνιακά σχεδιάγραμμα που προφανώς είναι και αποτυχημένα συνέχεια. Και το δεύτερο είναι η προσπάθεια επίρρυψης που συνεχίζεται βέβαια της ατομικής ευθύνης. Εσύ φταίς που πήγες να πιεις μπύρα, εσύ φταίς που έκανες αυτό κτλ. Και όχι το να δούμε τη συλλογική και την κοινωνική οργάνωση. Προφανώς και δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, έτσι, και σας θυμίζω ότι την εποχή που μιλούσαμε για αυτά είχαν γίνει, την εποχή μάλιστα που κυνηγούσαν οι αστυνόμοι, όπως και χθες καλή ώρα, ήταν τότε από τα πρώτα μεγάλες επιχειρήσεις του Σερίφη, του κυρίου Χρυσοχοίδη, που πήγαν και δέρναν στις πλατείες κάποια παιδιά, επειδή ήταν 50 παιδιά και πίναν μπύρες, την ίδια ώρα που ο κύριος Μπακογιάννης είχε κάνει με χιλιάδες κόσμο στην Ομόνοια μια τρομερή. Τα εγγένεια του Ζνέα. Δηλαδή, εδώ μπαίνουν ακριβώς και τελείως αφαίρετες προσεγγίσεις επικοινωνιακές που έχουν άλλο στόχο, χωρίς καν να ρωτάνε κανέναν επιστημονικό. Δηλαδή, η όλη πορεία, ακόμα και με το lockdown, είμαστε 4 εβδομάδες στο lockdown. Τα κρούσματα που λέτε δεν είναι, από ό,τι βλέπουμε από τα στοιχεία που δίνονται δηλαδή, έτσι. Ο δείκτης θετικότητας κατέβηκε βέβαια στο 7%, αλλά από 20 Νοεμβρίου έχει μείνει στο 7%, δεν κατεβαίνει παρακάτω. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα, με ποια δεδομένα, με ποια προσέγγιση οι υπεύθυνοι λένε ότι εντάξει το lockdown πρέπει να γίνει, αλλά υπάρχουν πληθυσμοί που δεν κολλάνε μεταξύ τους και αυτοί οι πληθυσμοί τη χάνει να είναι όλοι οι εργαζόμενοι, έτσι, στον πρωτογενή τομέα, στη βιομηχανία, στην οικοδομή κτλ. Οι οποίοι δηλαδή, αυτοί δεν κολλάνε μεταξύ τους, αυτοί δεν κολλάνε μέσα στα λεωφορεία που παστώνονται και πάλι το λεωφορείο, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κάτι που δεν το θίγουμε, η κυβέρνηση δηλαδή δεν θέλει να τα ακούει. Άρα εδώ και πάλι μπαίνει ένα ζήτημα και επιστημονικής τεκμηρίωσης αλλά και αντίληψης, έτσι. Γιατί τώρα, αυτό γιατί με ρωτάνε πολλές φορές τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, η απάντησή μου είναι ότι δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν στοιχεία πραγματικά καταγεγραμμένα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι αυτό που σας είπα. Εργαζόμενοι που τρέχουν κάθε μέρα παστωμένοι μέσα στα λεωφορεία για να πάνε σε δουλειές, όπου και στις δουλειές είναι παστωμένοι ένας προς τον άλλον, και αυτό το θεωρούμε ότι εντάξει, αυτό είναι κάτι αυτονόητο. Υπάρχει lockdown. Δεν υπάρχει lockdown, άμα το δούμε έτσι, άμα θέλουμε να μιλάμε για lockdown. Το lockdown επίσης να θυμίσω ότι είναι η τελική λύση. Είναι η λύση επί αποτυχίας. Πρέπει να γίνει βέβαια και καλά κάνει και γίνεται όταν δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αλλά είναι η λύση επί αποτυχίας των προηγούμενων. Που τα προηγούμενα είναι ακριβώς επιδημιολογική επιτήρηση, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Άρα δηλαδή μπορώ εγώ, επιτηρώντας και ξέροντας ότι στη Μηχανιώνα, καλή ώρα που έχουμε την κυρία Γαβανά, έχω μια συρροή. Θα πάει η κυρία Γαβανά και οι συνεργάτες θα την ελέγξουν, θα δουν τους ανθρώπους στα σπίτια τους και θα τους ελέγχουν σε τοπικό επίπεδο, άρα και έλεγχος κλινικός των ανθρώπων αυτούς και βέβαια περιορισμός της επιδημίας εκεί. Τώρα πάμε στα νοσοκομεία, στο άλλο άκρο, γιατί εδώ θέλω να πω το εξής, ότι καλά, ωραία είναι και οι κουβέντες που κάνουμε και όχι μόνο σήμερα, είναι πάρα πολλές γίνονται αυτό το καιρό. Υπάρχει μια αίσθηση ότι εντάξει, ακούγονται πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και χρειάζονται αυτά. Ναι. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια τραγική φάση. Έτσι. Δεν είναι απλώς θεωρητική κουβέντα. Κάθε μέρα χτυπάμε 100 θανάτους. Έχουμε φτάσει στους 3.000 θανάτους. Και ποιούμε την ίσα, ως κοινωνία εννοώ. Έτσι. Δηλαδή, και πάλι εδώ μπαίνουμε στην έννοια του δημοσίου. Αυτό το είπατε και πριν, υπόθηκε, δεν χρειάζεται να το ξαναπώ. Κατά τη γνώμη μου, είναι όχι επίγον. Χθες έπρεπε να γίνει επίταξη. Και όταν λέμε επίταξη, δεν λέμε υπενοικίαση, όπως σωστά υπόθηκε. Έτσι. Δεν πληρώνουμε. Επίταξη σημαίνει όλες οι δομές των ιδιωτικών μεγάλων συγκροτημάτων πρέπει να μπουν αύριο στις εφημερίες των νοσοκομείων. Αλλιώς δεν βγαίνει. Έτσι. Και εδώ πάλι το επικοινωνιακό, έτσι, αν θυμάστε, έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη που το ξέραμε, έτσι, την κλινική Σαραφιανού, ότι αφού τους δώσανε και μάλιστα πήραν υπαλλήλους από τον Παπα-Νικολάου, που χρειάζονται υπάλληλοι του ΕΣΥ, και τους πήγανε να δουλέψουν στην κλινική Σαραφιανού για να επιτάξουν την κλινική, και μετά βέβαια ανακαλύψανε ότι η κλινική αυτή, τι ανακαλύψαμε, το ξέρει όλη η πόλη βέβαια, ότι δεν είναι κλινική με όρους ιατρικούς, ας πούμε, και δεν μπορείς να βάλεις μέσα αρρώστους εκεί πέρα, δηλαδή αρρώστους με σοβαρά προβλήματα. Και σταμάτησε αυτή η ιστορία. Δεν είναι δυνατόν. Θέλει άμεση επίταξη των δομών. Και εδώ να βάλω και μια άλλη διάσταση που επίσης την ξεχνάμε πάρα πολύ. Τη διάσταση που λέγεται non-COVID, δηλαδή η νοσηρότητα που δεν αφορά τον COVID. Αυτή την έχουμε ξεχάσει. Έχουν κλείσει τα νοσοκομεία, εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, έχουν γίνει COVID όλα, τα δημόσια νοσοκομεία, και ο κόσμος από εκεί και πέρα ή πάει ή δεν πάει, ανάλογα αν μπορεί να πληρώσει. Και πάλι μια κοινωνική ανισότητα στην υγεία εδώ, γιατί βέβαια δεν μπορούν όλοι να πάνε να πληρώσουν. Άρα εδώ ένα σωστό σύστημα, ξαναλέω, θέλει
πληθυσμό του ΕΣΥ, δηλαδή και εδώ πάλι μπαίνει μια άλλη διάσταση αντίληψης των πραγμάτων, έτσι, εδώ μιλάμε για επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό που χρειαζόταν από χρόνια να γίνει και χρειάζεται τώρα επιτακτικά να γίνει, επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και όχι επένδυση στην τεχνολογία κτλ. Και για να πιάσω και το εμβόλιο λίγο, κύριε Ξηδάκη. Αυτό θα μας το αρχίσετε εσείς και θα μας το συνεχίσει ο καθηγητής Γρηγόρης Γεροτζιάφας, Θεσσαλονικιός του Παρισιού όμως, Παρισιάνος εκ Θεσσαλονίκης. Έχει συνδεθεί μαζί μας. Να σας ακούσουμε, κύριε Μπένο. Ναι. Εδώ για το εμβόλιο θέλω να πω το εξής. Τις ελπίδες για το εμβόλιο, ναι, και το ρεαλισμό. Υπάρχει μια σπέκουλα, υπάρχει μια κερδοσκοπία πολιτική πάνω στον εμβολιασμό. Ναι, ναι. Τι μπορούμε να περιμένουμε? Όσο μπορώ να το ξέρω εγώ και όσο το παρακολουθώ και επιστημονικά, από την αρχή μου είχε δημιουργηθεί ένα ερώτημα. Αν θυμάστε, ο πρώτος που ανακοίνωσε ότι έχει το εμβόλιο σε λίγους μήνες ήταν ο Τραμπ. Έτσι, ναι. Ο οποίος σηματοδοτεί κάτι. Και αρχίζει από εκεί και πέρα ένας φαύλος κύκλος, ουσιαστικά σαν μια δημοπρασία προθέσεων και αυτών, ότι ναι, ναι, όχι εμείς το πήραμε, όχι εμείς, αρχίζουν να το αγοράζουν, να προαγοράζουν ένα ανύπαρκτο εμβόλιο. Όλες οι κυβερνήσεις του κόσμου και οι ευρωπαϊκές, εδώ μάλιστα υπήρξε στην πρώτη περίοδο, αν θυμάστε, κάθε κυβέρνηση έκανε τα δικά της. Άλλα έπαιρνε η Γερμανία, άλλα αυτή, που απέδειξε και τα όρια του τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος πάντων, που στην Ένωση στα δύσκολα την ξεχνάμε, ας πούμε. Τέλος πάντων, αρχίζει αυτό το. Ουσιαστικά πάμε πλέον στο τελικό στάδιο που βγαίνει η Pfizer και λέει: εγώ το έχω το εμβόλιο. Εκτινάσονται οι μετοχές της Pfizer. Εμβόλιο δεν έχουμε δει όμως ακόμα. Και από ό,τι διαβάζω, όσο μπορώ, και διαβάζω την σύγχρονη βιβλιογραφία, σε καθημερινή βάση βέβαια. Εντάξει, κάποια στοιχεία υπάρχουν σε αυτά που λέει η Pfizer, αλλά δεν είναι τελειωμένη ιστορία. Δηλαδή, το κατά πόσο είναι αποτελεσματικό, σε τι πράγμα είναι αποτελεσματικό. Είναι αποτελεσματικό σε αυτόν που είναι άρρωστο, σε αυτόν που δεν είναι άρρωστο, για να μην γίνει ανοσία κτλ. Αυτά δεν έχουν ακόμα λήξει. Άρα, πού βρισκόμαστε? Και εδώ σας θυμίζω ότι όταν πρωτοάρχισε, έγινε πια κατανοητό ότι η πανδημία εδώ στη Θεσσαλονίκη έχει φύγει, από τα όρια της, που βγήκε για πρώτη φορά ο υπουργός, ο κύριος Κικίλιας, στην τακτική ενημέρωση των συνταχτών για το θέμα. Και λέμε, θα βγει ο υπουργός, θα πει για την πανδημία. Και ο υπουργός μας είπε για το εμβόλιο. Και μας είπε μάλιστα ότι θα το. Για το σύστημα ψυγείων, ναι, που θα συντηρούσε το εμβόλιο. Και 10 Ιανουαρίου θα το κάνει και τα λοιπά. Δηλαδή πάλι επικοινωνιακό. Το ξεχνάμε όλα αυτά. Εγώ λέω ότι το εμβόλιο υπάρχει, είναι καταπληκτικό. Το δέχομαι, ας πούμε. Σας είπα ότι υπάρχουν ερωτηματικά πολλά. Αλλά ας πούμε ότι υπάρχει σήμερα εμβόλιο. Και σήμερα να αρχίζαμε την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, μέχρι του χρόνου δεν θα είχαμε λύσει το πρόβλημα. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο, άντε αρχίσαμε παιδιά το Γενάρη, καθαρίσαμε, ξεχάστε τον κορονοϊό. Δεν ξεχνιέται. Δηλαδή καταρχήν δεν θα μπορεί να γίνει η αποτελεσμό και να δούμε και την ανοσία στον πληθυσμό. Για να το δούμε αυτό πρέπει να μιλάμε από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αν αρχίσουμε σήμερα. Έτσι. Άρα είναι σφάλμα και είναι επίτηδες προφανώς πάλι γίνεται το ότι επικεντρώνουμε στο εμβόλιο, έρχεται παιδιά το εμβόλιο. Αυτό τώρα τι σφάλμα είναι? Πρώτον, άμα λες στον πληθυσμό, πάλι εδώ είναι για το μήνυμα της δημόσιας υγείας, λες στον πληθυσμό, έχουμε εμβόλιο. Τι θα πει ο πληθυσμός? Τότε γιατί μας κλείνετε μέσα? Τότε γιατί να φοράμε μάσκες? Τότε γιατί. Δηλαδή ακυρώνεται όλα τα μέτρα που έχει ζητήσει, τις αποστασιοποίησεις κτλ. Ακυρώνονται από το λέγοντας, παιδιά, εντάξει, τα Χριστούγεννα να βγάλουμε, το Γενάρη αρχίζουμε εμβόλια, καθαρίσαμε. Λάθος, έτσι, είναι λάθος. Και δεύτερο βέβαια λάθος, που είναι πάλι για να μην λογοδοτήσουμε για το τι συνέβη ως τώρα. Γιατί τι έγινε, έτσι. Και εδώ ξαναλέω και θέλω να ξαναγυρίσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό πάλι αυτό. Οι συνάδελφοί μας στα νοσοκομεία, εδώ που ξέρουμε δηλαδή, που είναι φίλοι μας, τους ξέρουμε καλά, δεν είναι απλώς ανεκδοτολογικά και μακρινά, δίνουν πραγματικά τον εαυτό τους, έτσι, και είναι τρομερή η κατάσταση. Έτσι. Παλεύουν με σαν τα θηρία. Κάνουν πατέντες για να μπορέσουν να καλύπτουν αρρώστους, να τους βάζουν σε αναπνευστήρες έξω από τη μονάδα, μπας και προλάβει να σωθούν κτλ. Και βέβαια είναι λίγοι. Και λίγοι γίνονται λιγότεροι γιατί αρρωσταίνουν. Και εδώ είμαστε δηλαδή σε εκρηκτική κατάσταση, έτσι, το ΕΣΥ, εδώ πέρα, τα νοσοκομεία, με την έννοια ότι και αυτοί οι λίγοι πόσο θα κρατήσουν. Και από COVID, αλλά πόσο θα κρατήσουν και βιοψυχοκοινωνικά. Δηλαδή δεν μπορούν να αντέξουν πια οι άνθρωποι. Εδώ θα έπρεπε πάλι ένα σύστημα υγείας που θα δουλεύει σωστά, να έχει ομάδες αλλαγής, δηλαδή να έρχεται ομάδα η οποία παίρνει τη σκυτάλη, φευγάτε εσείς για μια εβδομάδα να πάτε να ξεκουραστείτε, παίρνει τη σκυτάλη, είναι εκπαιδευμένη, άλλο θέμα τεράστιο, η εκπαίδευση πριν μπει μέσα στην COVID, γιατί δεν το ξέρουμε όλοι το πώς κάνει, εκπαιδευμένη και αναπαραγωγή συνέχεια. Άρα εδώ βρισκόμαστε, είναι δύσκολη κατάσταση κατά τη γνώμη μου, το υπόστρωμα για όλα αυτά είναι οι αντιλήψεις που υπάρχουν για τη δημόσια υγεία. Σήμερα ζούμε κατά τη γνώμη μου
την πιο άγρια φάση του καπιταλισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Εδώ, τα ίδια, εδώ δυστυχώς, και να το πω και αυτό, δεν είναι μόνο το ελληνικό φαινόμενο, έτσι, ακόμα και για την καταγραφή, ακόμα και για το CDC το αμερικάνικο που λέγαμε πριν, ο Τραμπ το έχει το πετσοκόψει. Είχε αρχίσει από παλιότερες να μειώνεται ο προϋπολογισμός του και ο Τραμπ τον μείωσε άλλο 50%. Δηλαδή, και δεν έχουν και αυτοί δυνατότητες τέτοιες. Άρα είναι μια παγκόσμια λέλαπα, έτσι, η οποία, παγκόσμια λέλαπα καπιταλισμού, η οποία βάζει κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε, και δίνω βάσο και για την επόμενη κουβέντα, ίσως αν γίνει, δηλαδή στο επόμενο γύρο, δεν ξέρω, κατά τη γνώμη μου βάζει θέμα και τι κάνουμε τώρα. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, ως δημόσια υγεία κιόλας, η υγεία είναι κοινωνικό δικαίωμα και πρέπει να το διεκδικήσουμε. Και πρέπει να το διεκδικήσουμε σαν κοινωνία, εννοώ. Κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται ένα κίνημα, μαζικό κίνημα υποστήριξης της υγείας με όλα αυτά που είπαμε, από το πώς δεν θα εκτίθεται ο εργαζόμενος στο λεωφορείο ή στη δουλειά του, μέχρι το πώς θα έχει ο καθένας την καλύτερη φροντίδα στο νοσοκομείο, από προσωπικό σε καλή κατάσταση και σε καλά ποσοστά δουλειάς, δηλαδή εκεί πέρα. Και αυτό το κίνημα, αναγκαστικά, και κατά τη γνώμη μου αυτό, αν θέλετε, είναι μια άλλη κουβέντα που ίσως κάποτε πρέπει να γίνει γενικώς στη χώρα, είναι ένα κίνημα το οποίο πλέον με εμπράκτος, ως υγεία δηλαδή, βάζει το θέμα. Υπάρχει άλλη εναλλακτική ή there is no alternative? Γιατί ακόμα είμαστε στο there is no alternative και προσπαθούμε να μπαλώσουμε πράγματα, αλλά έχοντας σαν δεδομένο δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Ευχαριστούμε, κύριε Μπένο. Να συνεχίσουμε με ένα...